ότι εκπροσωπώντας μικρομεσαίους μεταποιητές και βιοτέχνες Θεσσαλονίκης, καταθέσαμε την αγωνία και τους προβληματισμούς που μας απασχολούν όσον αφορά το οικονομικό επιτελείο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ζητήσαμε αυτά που ζητούμε και ζητήσαμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα το πρωί. Το κυρίαρχο ήταν η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η μείωση των ασφαλιστικών βαρών, η πάταξη της φοροδιαφυγής, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Είναι πάγια αιτήματα των μικρομεσαίων και θεωρούμε ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα εχθρικό τραπεζικό σύστημα. Θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει το τραπεζικό σύστημα ότι θα πρέπει να ενισχύσει και να βοηθήσει την υγιή επιχειρηματικότητα για να μπορέσουμε να ξαναστήσουμε τις επιχειρήσεις και να τραβήξουμε μπροστά. Όσο αυτούς δεν τους βρίσκουμε συμπαραστάτες, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν επενδύσεις στη χώρα και κυρίαρχα να γίνουν επενδύσεις.